Τρίτη σήμερα, βίντεο στο κανάλι της μοτοκίνησης, δεν θα παρουσιάσουμε προϊόντα, θα σας μιλήσουμε για αυτό το event το οποίο έχει βουήξει όλη η Ελλάδα, για το Ride Out. Θα σας μιλήσω καθαρά από την πλευρά του διοργανωτή. Θα ξεκινήσουμε αρχικά από το event το οποίο έλαβε μέρο μέσα στο ΑΚΑ και μετά θα σα πάω για τη βόλτα. Αρχικά, ένα μεγάλο μπράβο σε όλου σα οι οποίοι ήρθατε εκεί πέρα, φοράγατε το κράνο ήσασταν κύριοι με κάπα κεφαλαίο γιατί τηρήσατε όλα τα πράγματα τα οποία σα είπε το προσωπικό ασφαλεία. Ασφαλή οδήγηση να φοράτε το κράνο μέσα στο πάρκινγκ μέχρι να παρκάρει το μηχανάκι. Από όταν φύγατε από το registration μέχρι να παρκάρει το μηχανάκι, δεν βάζετε τα μηχανάκια μπροστά, δεν βαράγατε κόφτε. Υπήρχαν κανέ εννοείται, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το 0,01% να χαρακτηρίσει όλη την πορεία του event. Το σημαντικό, το τονίζω και πάλι, είναι ότι αυτέ οι εξαιρέσει δεν παρακινήσαν και άλλου, οι οποίοι δεν θέλαν προφανώ να το κάνουν, αλλά ο ένα πάντα τραβάει τον άλλον, να, κάνουν, να μπουν στο ίδιο τρυπάκι και να κάνουν ακριβώ το, το, ίδιο πράγμα το οποίο κάνουν και αυτοί. Αυτά που λέγαμε να μην κάνουν. Να μην, κάνουν, ε, να μην βάζουν μπροστά τα μηχανάκια στο πάρκινγκ, να μην κινούνται ακράνοντι με στο πάρκινγκ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο, παιδιά, με ευχαρίσε πάρα πολύ. Ήρθα ακόμα και η ίδια και η Monster και μου λέει: Το κοινό εδώ είναι. Δεν το έχω ξαναδεί, μου λέει. Είναι ακραίο, μου λέει αυτό. Του λέω: Γιατί, Τι... γιατί το λε αυτό. Μου λέει: Μοιράζαν δωρεάν μόνστερ, παιδιά. Είχαν φέρει 1500 μόνστερ να τα μοιράσουν. Κάποια στιγμή τελειώσανε σε ένα παγωμένο φορτηγό που ήταν τίγκα στον πάγο και στα μόνστερ. Και μου λέει: Κάνουν από μόνη τη, μου λέει ουρά, ένα-ένα. Και παίρνει τα μόνστερ, δεν έρχονται όλοι να πλακώσουν. Έτσι λέω: Μπράβο. Πριν όμω σα πάρω από τα μούτρα, παιδιά, όσου δεν καταφέραν να έρθουν στο Ride Out, δεν μπορούσαν, δουλεύανε, ήταν εκτό Αττική και τα παιδιά που είναι εκτό Ελλάδα και εντό Ελλάδα, εκτό Αττική ή για οποιοδήποτε λόγο δεν ήρθαν στο Ride Out του 2023. Αυτό το βίντεο και γενικά η βόλτα ήταν και για εσά, να ξέρετε. Δεν ήταν μόνο για όσου παρευρεθήκαν σε αυτό το event happening. Το οποίο, παιδιά, ο χαρακτήρα του το τονίζω και το ξανατονίζω. Δεν είναι ούτε η μοτοκίνηση, ούτε ο Rocket Dust, ούτε η DNA, ούτε η LS2. Είναι ένα, η σημαντικότητα του κράνου και ότι πρέπει να βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μα σε εμά και σε όλο τον κόσμο τον οποίο μα περιτριγυρίζει το πόσο σημαντικό είναι να φοράμε κράνο και να μην θρυνήσουμε παιδιά άλλη ανθρώπινη ζωή στον πόλεμο τη ασφάλτου με όπλο το δίτροχο. Όσοι δεν ήσασταν αλλά και όσοι ήσασταν στο ride out, επειδή ήσασταν ή μπρο ή στη μέση ή πίσω τη ουρά, απολαύστε τώρα μερικά πλάνα από το ride out. τώρα σε κάτι που έχω αρχίσει και ξαναχώνομαι μετά από αυτό το event. Πάμε λίγο να σα πω από τη μεριά του διοργανωτή, γιατί δεν τα τράβηξα μόνο εγώ, αλλά τα τράβηξα εγώ πάρα πολύ, γιατί είμαι και αγχωτικό με αυτά. Τα άγχη μου και τα πάθη μου, τα οποία μπορώ να σα πω από τη δικιά μου μεριά, τα οποία η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα Είδα πολλά λάθη, τα οποία καλώ ή κακό ήταν από μεριά μου, από όλο τον κόσμο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα τα καλύτερα. Παιδιά, μπορεί να ντρέπεστε να μα πείτε τι θεωρείτε ότι δεν έγινε καλά, κάτι το οποίο μπορεί να μην σα άρεσε. Θεωρώ ότι αν ήσασταν στη βόλτα θα έχετε καλύτερη κρίση από το να βλέπετε από, απλά από μία οθόνη ή ένα story ή ένα TikTok τι μπορεί να έγινε και να λέτε διάφορα πράγματα. Καλό ή κακό, όταν ζει και βιώνει ένα event από μέσα, είναι τελείω διαφορετικά όταν τα βιώνει από ένα καναπέ. Οπότε τα ακούω εννοείται και αυτά που θα πείτε και από ένα καναπέ. Απλά θέλω να πω είναι τελείω διαφορετικό το feedback το οποίο θα έχει κάποιο όταν ήρθε στο event και τελείω διαφορετικό από κάποιον ο οποίο ήταν σπίτι του και απλά έβλεπε διάφορα πράγματα. Οπότε, παιδιά, σίγουρα θέλουμε από όλου σα να μα γράψετε από κάτω τι πιστεύετε ότι έγινε λάθο. Σίγουρα για να το διορθώσουμε του χρόνου, γιατί ούτε εγώ ούτε ο Γιώργο ούτε κανεί μα, παιδιά, δεν είναι διοργανωτή event. Ο σκοπό μα, σα το ξαναλέω και το τονίζω, γιατί δεν θέλω κανεί να παρεκκλίνει από τη σημαντικότητα αυτού του event. Ο λόγο αυτού του event δεν είναι ούτε να γίνουμε διάσημοι, ούτε να βγάλουμε λεφτά, ούτε το οτιδήποτε. Γιατί αν με ρωτάτε, μπαίνουμε μέσα. Είναι η σημαντικότητα του κράνου. Και το λέω και το τονίζω. Οπότε μην αρχίζω κάθε να Α, έχει διαφήμιση αυτό, α, έχει και. Παιδιά, ο σκοπό μα είναι ένα. Να φοράτε όλοι κράνο. Οπότε και νομίζω το καταφέραμε, παιδιά, στο 100% σε αυτή τη βόλτα. Επίση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα πω που το είδα και με, με συγκίνησε πάρα πολύ και με ευχαρίστησε ταυτόχρονα είναι ότι δεν είδα μόνο νεαρέ ηλικίε. Είδα και ανθρώπου μεγαλύτερη ηλικία σαν τον πατέρα μου, με σκούτερ, με μεγαλύτερο κυβισμό μοτοσυκλέτε, πατέρα γιο, πατέρα γιο να οδηγάει ο γιο. Δηλαδή είδα πράγματα που δεν τα περίμενα σε τέτοιο βαθμό. Ο Γιώργος είχε ανατριχιάσει πίσω μου, δεν τα περίμενα σε τέτοιο βαθμό παιδιά. Κι όμω ήρθε κόσμο, ο οποίο είναι μια οικογένεια, ζει για τη μοτοσυκλέτα, και εννοείται πω μπορεί να κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να φορά κράνο και ήρθε να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Γιατί όπω σα είπα και εγώ, θέλω να είμαστε σοβαροί σε αυτή τη βόλτα και να την κάνουμε και του χρόνου και του παραχρόνου χωρί καμία συνέπεια. Μην σα κουράζω άλλο με αυτά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, γράψτε σχόλια από κάτω όλοι μα όλοι. Γιατί όλα αυτά θα μαζευτούν και του χρόνου θα γίνει κάτι έξω πραγματικό. Γιατί άλλο, για το κράνο εννοείται. Μην σα κουράζω όμω. Πάμε τώρα να σα πω τα δικά μου. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, από τη μέρα που ο Γιώργο ξεκίνησε να βάζει το Ride Out το 2023. Από πέρσι, το οποίο ήταν μια χρονιά που ήταν η πρώτη για μα που κάνουν το Ride Out το 2022, το οποίο το κάναμε αρκετά πιο σύντομα και αρκετά πιο πρόχειρα. Το σκεφτήκαμε, παιδιά, μια εβδομάδα πριν. Δεν ξέραμε και πάρα πολύ τι κάναμε. Εννοείται πω ήρθε το προσωπικό ασφαλεία, το οποίο θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο, παιδιά, γιατί τα παιδιά όλα είναι ένα και ένα. Δηλαδή, αλήθεια, σα λέω, τα έχουμε ζήσει με τον Γιώργο τρει μέρε στο σύνολο και τα θεωρώ εγώ οικογένεια. Παιδιά, ήτανε, λε και τρέχανε ο καθένα ξεχωριστά το μαγαζί του. Ήταν απίστευτη η δουλειά που ρίξανε, βάλαν και τι κοπέλε του στο register, δηλαδή. Τι θε, και αυτό, τι θε, και αυτό, δηλαδή. Δεν του έλεγε, εσύ αυτοί σου λέγανε, κι άλλο, κι άλλο. Μετά τα σκουπίδια στο τέλο, κι άλλο, δηλαδή. Παιδιά, σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εγώ και ο Γιώργο εννοείται. Και θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο με όλου του συντονιστέ του Ride Out, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μα. Μόνοι μα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο μα αγκαλιάζει. Οπότε, παιδιά, φεύγουμε από το Πέρσι, το 2022, το οποίο έγινε κάτι μέσα σε μία εβδομάδα το οποίο ούτε εμεί το περιμέναμε την απήχηση που είχε ο κόσμο. Φέτο ήταν ο διπλάσιο. Όπω καταλαβαίνετε, παιδιά, επειδή ο κόσμο φέτο ήταν διπλάσιο, οι ευθύνε ήταν πολύ περισσότερε. Οπότε φτάνουμε στο σήμερα. Πάμε από... κα... Να διακόψω λίγο πίσω το βίντεο. Ναι. Οι ευθύνε ήταν διπλάσιε, αλλά τι είχε σχεδόν όλε εσύ. Να το πει αυτό. Πρέπει να το πει, να το καταλάβει ο κόσμο. Ισχύει, ισχύει. Καλά, εννοείται και χωρί τη βοήθεια εκτό από του συντονιστέ τη αυτό, και του Φίκα και τη Αργυρό που ήρθε μαζί με τη Μαριάνα, Βάλε εδώ κάτω Φίκα, αλήθεια, γιατί είναι ήρθανε. Η Φίκα, παιδιά, έτσι, ήταν έτσι. η πρώτη φορά που διοργάνωσε κάτι τόσο μεγάλο σαν event. Διοργανώνει πάρτι, εταιρικέ συναθρεί, εταιρικά event. 50% ατόμων, αλλά ποτέ κάτι τόσο μεγάλο. Το έκανα με απόλυτη επιτυχία και προφανώ είχε πάρα πολλά hints, όπω για την καντίνα, για, τουαλέτε. για τι τουαλέτε που προνόησε να φέρει. Ασθενοφόρα. Ασθενοφόρα. για να κλείσουμε όλο το χώρο, να συντονίσει όλη τη φάση, το register, όλα αυτά. Καλό ή κακό τα έτρεξε η κακο και το Φίκα. Γιατί χωρί αυτά, παιδιά, θα τρέχαμε, δεν μπορούσαμε να πάμε όπω είχαμε πάει πέρσι. Ήθελε πολύ περισσότερη οργάνωση. Τέλο πάντων, κανόνισε και το ΑΚΑ η Μαριάννα γιατί είχαμε πολλέ δυσκολίε. Γιατί πέρσι, να σα θυμίσω, ότι απλά μπήκαμε στο ΑΚΑ και ξεκινήσαμε σε εισαγωγικά σαν του κλέφτε. Έγινε κάτι μέσα σε μία εβδομάδα. Φέτο είχε γίνει ολόκληρη επικοινωνία με το ΑΚΑ, νοικιάστηκε ο χώρο και τέλο πάντων στήθηκαν stage, στήθηκαν πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία μπορεί να έρθατε εσεί και να μην σα φάνηκαν κάτι. Πιστέψτε με, παιδιά, ήταν. Ένα-ένα από αυτά τα κομμάτια πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε πάμε στο σήμερα που λέτε. Πάω περίπου κατά τι 7 και 4, το άκαμε τη Μαριάννα. Είμαστε από του πρώτου. Από το περασμένο βράδυ στείνανε την καντίνα και το stage. Κοιμηθήκανε εκεί πέρα, γιατί πρέπει να φυλάνε και τα πράγματα. Και ξεκινάμε, βάζουμε αφήσει, στείνουμε το register, έρχεται η Monster. Είχαμε το άγχο με την αστυνομία και την τροχιά, την οποία είχαμε μιλήσει για το τι ώρα θα έρθουν. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, ότι η βάρδια τη αστυνομία αλλάζει μία η ώρα. Οπότε, αν ερχόταν κάποιο 12, κοβόταν στη μέση. Εννοείται πω όπω και πέρσι, έτσι και φέτο, συνεχίσαν μαζί μα. Δεν πήγαν να αλλάξουν καμία βάρδια και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και θα είναι στο πλευρό μα και το ξέρω και από την τροχέα και από τη γάδα. Και απ γάδα. γάδα. Ναι, έτσι άκουσα. Είχα πάει στην αστυνομία και μου είπαν γάδα. Οπότε για να το λένε εκεί γάδα, γάδα είναι. Και εγώ γάδα το έλεγα πάντα. Και τα παιδιά τη Δία. Έλα, τα παιδιά της Και τα παιδιά τη Δία, παιδιά. Γιατί είχε και ζε χθε, του ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω επίση και την Έμι, η οποία δεν έπεσε έξω. Ο καιρό ήταν πολύ καλό, έριξε πέντε ψυχάλε. Και επειδή είχε και αρκετό αέρα, γλιτώσαν παιδιά τα χειρότερα γιατί δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα ανέβρε και θα τραβάγαν τα μαλλιά μα με τον Γιώργο σίγουρα. Σκεφτείτε, θα σα πω το πιο απλό πράγμα γιατί πολλοί λέτε εντάξει, μωρέ, ένα event είναι να τα έχει κανονίσει όλα, να έχει φιξάρει η ημερομηνία. Να έχει δώσει ένα τσουβάλι λεφτά. Να έχει δώσει ένα τσουβάλι λεφτά, να τα έχει κανονίσει με 10 διαφορετικέ μεριέ. Και παιδιά να βρέχει εκείνη τη μέρα. Σε οπότε, οπότε, παιδιά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι ο καιρό ήταν μαζί μα. Τέλο πάντων, ανάμεσα στα πολύ λόγο. Η Περιφέρεια Αττική, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, ήταν στο πλευρό μα και σε αυτό το εγχείρημα, γιατί πήγαμε και του είπαμε ακριβώ ποιο είναι ο σκοπό μα. Παιδιά, ο σκοπό μα δεν είναι να κάνουμε ένα καλό event σήμερα. Είναι να θεσπίσουμε κάτι το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο και θα είναι για καλό σκοπό και δεν θα. Δεν διανοούμε να πω κάτι άλλο. Είναι για τη σημαντικότητα του κράνου. Οπότε αυτό είναι ο στόχο όλων μα. Όσοι έρχεστε σε αυτό το event, θα πρέπει να στοχεύετε σε αυτό το πράγμα. Ούτε στη βόλτα, ούτε στο άκα, ούτε στην καντίνα, ούτε στα ρούχα του Γιώργου, ούτε πουθενά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που μαζευτήκαμε πολλέ χιλιάδε μοτοσυκλετιστέ και ο ένα μίλαγε με τον άλλον, έλεγε για τα ενδιαφέροντά του, μίλαγε για το κράνο, αντάλλαζε απόψει. Είναι μια αγάπη, παιδιά, ξεχωριστή, που καλό κακό αυτή η αγάπη πρέπει πάντα να έρχεται παρέα με ένα κράνο. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, θα με πείτε γραφικό, θα με πείτε βαρετό, αλλά αυτό είναι το όλο νόημα. Γιατί καλό ή κακό, αν δεν έχει κράνο, δεν έχει τίποτα. Πρώτα έρχεται το κράνο και μετά έρχεται το μηχανάκι. Τέλο πάντων, εμεί στα πολυλογώ, φτάνουμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα. Εγώ με τον Γιώργο Τσινόμαστε από πίσω και τα φορτηγά τα οποία. Όχι τα φορτηγά, τα αγροτικά τα οποία θα πηγαίναμε μπροστά. Και για κάποιο λόγο η αστυνομία, επειδή βιαζόταν να ξεκινήσει, επειδή Παίρνω και ο χρόνο και. Είχαν κλείσει οι Χίλτον, είχαν κλείσει του δρόμου, θα περάσουμε ήδη. Ή, ήταν ήδη παιδιά τροχονόμοι και είχαν κλείσει του δρόμου Χίλτον και Αλεξάνδρα και γενικά πάρα πολλού κεντρικέ αρτηρίε. Και επειδή μιλάμε με του ασυρμάτου, πάρα πολύ να ξεκινήσουμε. Εμεί, με παίρνει ο Γιώργο το μα μου λέει πρέπει να ξεκινήσουμε. Τέλο πάντων, περνάμε μπροστά με τα αμάξια και προλαβαίνουμε τα μισά αμάξια και πάει να ξεκινήσει ο Γιώργο και φωνάζει πού είναι ο Γιώργο, δεν έχει έρθει ακόμα. Τέλο πάντων, εγώ πάλι καλά που ήμουν παιδιά με τον τζιπ και κατάφερα και σκαρφάλωσα κάτι πεζοδρόμιο γιατί αλλιώ δεν υπήρχε περίπτωση να περάσω Μέσα μπροστά. Στο Άκα, Μέσα στο ΑΚΑ είχαν ανέβει παιδιά, όλοι είχαν πάει μέχρι την έξοδο και δεν χωράει να περάσω από πουθενά. Με τα πολλά και τα λίγα περνάω μπροστά, ξεκινάει αυτή η βόλτα, η οποία παιδιά μπορεί να κράτησε και μια μισή ώρα. Με την ψυχή στο στόμα να πω, ήσουν. Α? Με την ψυχή στο στόμα, εντάξει, το άγχο παιδιά είναι τεράστιο. Ο Γιώργο ερχόταν δίπλα και μου λέγε Έχουμε ανάψει, πήγαινε πιο γρήγορα. <ΣΣΣΣ> Ο κόσμο όταν είναι τόσο πολλή παιδιά, η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πιάσει μεγαλύτερη ταχύτητα. Είσαι σε πολύ κεντρικού δρόμου τη Αθήνα και γενικότερα θέλει όσο περισσότερη προσοχή μπορεί να προσφέρει και εγώ και ο Γιώργο και όλοι οι διοργανωτέ, α το πούμε, που ήταν όλο το προσωπικό ασφαλεία. Και επίση να σου πω κάτι: καλό ή κακό, εγώ ξέρω ότι ξέρω να οδηγάω. Όπω και εσύ που βλέπει την κάμερα, ξέρει να οδηγά. Ξέρει αν ο διπλανό σου ξέρει, ο παραδιπλανό σου ξέρει αν αναπτύξει λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Αν δει ένα παρκαρισμένο αμάξι, θα έχει την αντίληψη ο μπροστινό, ο πλάγιο, ο πίσω να κάνει τον ίδιο υλικό με σένα, ή μπορεί να γίνει κάτι και να πέσετε. Οπότε δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε παιδιά τίποτα. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε για τη σημαντικότητα του κράνου και να γίνονται όργια. Σίγουρα θα υπήρχε και ο κόσμο που λέει: Ανάψαμε, πηγαίνατε πολύ αργά, πρέπει να τρέχουμε. Παιδιά, δεν είχε κανένα νόημα η πορεία. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα, τίποτα παραπάνω. Και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που το δώσατε και πάρα πολύ χειρά, θα έλεγα. Και ήσασταν κύριοι με κάπα κεφαλαίο εκτό από κάποιε πολύ λίγε εξαιρέσει. Ήταν πολύ λίγε εξαιρέσει. Το υλικό, παιδιά, που έχουμε φέτο από το Ride Out του 2023 είναι ακραίο. Ο κόσμο που ήρθε είναι ακραίο. Είναι πάρα πολύ. Και λυπάμαι τον Γιώργο που θα κάτσει να τα δει και να τα ναι. κάνει μοντάζ, προχωρά. Και να πω κλείνοντα το βίντεο σε αυτό το σημείο ότι λυπάμαι ειλικρινά από τα βάθη τη καρδιά μου τον Γιώργο, τον οποίο θα πρέπει να κάτσει να δει όλα αυτά τα βίντεο. Γιατί είχαμε πάρα πολλού καμεραμέν, 6-7, πάρα πολλά πλάνα από ντρόν, πάρα πολλά πλάνα από κόσμο ο οποίο είχε πάει στι γέφυρε. Και έχουμε στείλει παιδιά και το mail και του Φίκα και του Ρόκεντα. Από κάτω θα το δείτε και στην περιγραφή για να στείλετε ό,τι υλικό έχετε τραβήξει. Γιατί πολλά παιδιά με ρωτήσατε να το στείλετε εκεί πέρα γιατί θα κάνει ένα με δύο βίντεο φωτιά τα οποία σα εγγυώμαι ότι όσοι δεν ήρθατε. Θα δείτε και όσοι ήρθατε, θα δείτε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα χωρέω νου σα. Και όλο ο κόσμο, παιδιά, κα, καθ' όλη τη διαδρομή του Ride Out, έβγαζε το κινητό του, μα χαιρέταγε χαμογέλα, τράβαγε βίντεο. Έβλεπε σα, σαν να έβλεπε κάτι μοναδικό, γιατί είχα μαζευτεί, δεν ξέρω αν έχουν ξαναμαζευτεί τέτοια πορεία. Χιλιάδε μοτοσυκλέτε, παιδιά. Και για τον κόσμο, τον οποίο ήταν μέσα στην πορεία, και για τον κόσμο που ήταν εκτό πορεία, θεωρώ ότι ήταν κάτι μοναδικό. Και τα παιδιά που ήταν στην πορεία μετά στο ACA, με πιάσαν πάρα πολύ και μου λέγανε Μπράβο, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Σα ευχαριστούμε ειλικρινά από τα βάθη τη καρδιά μα μα δίνεται δύναμη, το ξαναλέω και για τα βίντεο πολλέ φορέ και για το ride out, μα δίνεται δύναμη να πάμε πιο δυναμικά μπροστά και να κάνουμε πολλά ακόμα πράγματα γιατί αν δεν ήσασταν εσεί δεν θα κάναμε τίποτα από αυτά. Τώρα στο But λέω για να τριχιάζω. But... Δεν ήμουν παιδιά ποτέ ούτε για το 15 μελέτη για τίποτα. Είμαι αντικοινωνικό γενικά, δεν το έχω καθόλου αυτό το πράγμα. <laughs> <laughs> Ο δεν ήμουνα, δεν ήμουν, παιδιά, δεν μπορούσα ποτέ, δεν το είχα ποτέ. Έκανα δυνατέ σκέψει, αλλά πάντα μέσα μου δεν το είχα ποτέ. Δεν ήμουν κοινωνικό. Δηλαδή, πράγματα τα οποία σκέφτομαι συνήθω δεν τα μοιράζομαι. Άλλος. Έλα, σανά, Οπότε... Σαμάτα, σαγαπάρε, λίγο, λίγο. Οπότε, παιδιά, αυτά από εμά. Ευχαριστούμε αλήθεια από τα βάθη τη καρδιά μα. Ε, γιατί και εμεί ζήσαμε κάτι μοναδικό με πάρα πολύ άγχο, πάρα πολύ πίεση. Γιατί δεν ήταν ότι το στείναμε την τελευταία μέρα. Είχαμε πάρα πολύ δυναμικό κόσμο δίπλα μα και εγώ και ο Γιώργο και μα στηρίξανε παιδιά όσο δεν το φανταζόμασταν. Δηλαδή, δουλέψαν περισσότερο και από εμά για να γίνει αυτό το πράγμα το οποίο έγινε την Κυριακή, το Ride Out, και να έρθει πέρα άψογα και με απόλυτη ασφάλεια. Αυτά από εμά θα επακολουθήσουν πολλά βίντεο, παιδιά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη μέρα. Και από τον Γιώργο και από εμένα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, την Κυριακή αυτή θα γίνει κλήρωση το Crypto Next στο κανάλι του Γιώργου. Και τώρα δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε. Εννοείται ότι ο νικητή που θα κερδίσει τη μοτοσυκλέτα και από επαρχία, αν είναι θα έρθει σίγουρα εδώ για να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του. Θα τον περιποιηθούμε κατάλληλα και θα τον τύσουμε από πάνω μέχρι κάτω από τη μοτοκίνηση για να είναι ασφαλή με τον. Πώ το λε το κρύπτο, Ναι, Ντάκι Να είναι ασφαλή. Μπράβο στη μοτοκίνηση, μπράβο! <σταλή> μπράβο Παιδιά, ευχαριστούμε μπράβο. πολύ από τα βάθη τη καρδιά μα. Το λέω μία ακόμη φορά για όλα που ήσασταν εκεί, όσοι ήσασταν εκεί και βοηθήσατε και μπράβο. επακολουθούν πολλά ακόμα μεγάλα πράγματα <σταλή> και που ξέρει και πριν του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ.